Καλησπέρα, τι κάνετε, καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη, παρόλα αυτά σας άφησα στη μέση των γενεθλίων του Γιάννη γιατί το vlog είχε βγει τεράστιο, οπότε αποφάσισα να το κόψω σε δύο μέρη και πάμε τώρα να σας μεταφέρω, έτσι πολύ μαγικά, στην Δευτέρα όπου κάναμε το πάρτι του Γιάννη και στο σχολείο που έχω στιγμιότυπα αλλά δεν θα σας τα δείξω γιατί είναι τα παιδάκια και στο πάρτι του Γιάννη που το κάναμε σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, τον Αυλόγυρο, μείναμε κάτα ευχαριστημένοι, μιλάμε τέλειο το φαγητό, πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση, είχε και παιδότοπο ανοιχτό, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και μάλιστα είχε πάρα πολύ καλές τιμές, απίστευτες τιμές, τέλειο φαγητό, όλα τέλεια. Δεν είναι sponsor, αλλά οφείλω να το πω και σας αφήνω και κάτω στο κουτί της περιγραφής να δείτε για ποιο μαγαζί μιλάω, αν σας ενδιαφέρει πάρτι παιδικό εδώ στο Ηράκλειο. Σας τα πω τώρα, μπαμ. Σας αφήνω λοιπόν και εύχομαι να το απολαύσετε. Καλημέρα! Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα πρωί, ο Γιάννης έφυγε για το σχολείο του, πήρε μαζί του τα δώρα για τους συμμαθητές του, του πήρε ο μπαμπάς του ένα κέικ με ένα κεράκι να πάνε να το σβήσουν στο σχολείο. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και ανυπόμονος. Τώρα, μου ήρθε ένα δέμα από την κάλυμνα από τους γονείς μου. Το έχω ανοίξει εδώ, το έχω βγάλει έξω. Το έχω αδειάσει και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Αρχικά κάτι που ήθελε πολύ ο Γιάννης είναι ένα τάμπλετ. Παρόλο που δεν έχω σκοπό να τον αφήνω πάνω από 20 λεπτά την ημέρα που μας επιτρέπει η παιδοψυχολόγος. Αλλά το έστειλε μάνα μου ένα τάμπλετ. Όλο καινούριο της κούτας. Θα το βάλω εδώ και θα το αφήσω στο κομωτήριο να του κάνω έκπληξη. Αυτή εδώ είναι μία θήκη που μας πήρε πάλι η μάνα μου για να βάλει μέσα το τάμπλετ του. Χωρίς να... με λίγα λόγια να μειώσει τις πιθανότητες να πάθει κάτι το τάμπλετ, γιατί μετά τα τάμπλετ είναι λίγο δύσκολο να τα φτιάξεις. Οπότε προσευχή. Φαίνεται πάρα πολύ καλό. Μάλλον ο αδερφός μου του έχει κάνει κάποιες ρυθμίσεις, όπως βλέπω εδώ, γιατί γράφει κάλυμνος. Και θεωρώ πως και εμένα θα με βολέψει πάρα πολύ σε τυχόν δουλειές που μπορεί να έχω. Οπότε, τέλεια. Και έχει επίσης και μία κάρτα για το Γιάννη που του γράφει η μάνα μου. Αθλητικό παπουτσάκι για το Γιαννιό. Adidas. Τεράστια τσάντα θαλάσσης λεοπάρ που αγαπώ για εμένα από Emily's Accessories που μπορείτε να βρείτε στο κομμωτήρι της μητέρας μου, το Club Mode στην Κάλυμνο. Εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραίο ναυτικό δέσιμο στο λουρί του. Ωραία ποιότητα. Θα σας αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής το Emily's Accessories να το δείτε σε Facebook και Instagram. Και μέσα μου έχει και άλλα δωράκια. Από Blonde Me, μια ωραιότατη βούρτσα που τις τιμώ αυτές τις βούρτσες. Γενικά έχω άλλη μια ροζ την οποία την έχω ταλαιπωρήσει, οπότε ήταν καλή η σκέψη. Ένα σκράνσι πάλι από Emily's Accessories, χειροποίητο, από τέλειας ποιότητας υφάσματα, διαφορετικά από ό,τι έχετε συνηθίσει. Και ένα dry shampoo που χρησιμοποιώ πάρα πολύ και ήταν σε φάση που δεν είχα, οπότε τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Για τον Νίκο φανελάκι για να βάζει μέσα τα πουκάμισά του τώρα που ξεκινάει δουλειά από Σαββατοκύριακο. Μία ωραιότατη casual μπλουζίτσα, μπλε, γαλανή και ένα και μία πολύ ωραία, πώς τη λένε, βερμούδα που του αρέσουν αυτά για κάθε μέρα. Για το μπεμπάκο έχουμε ένα ωραιότατο σετάκι εδώ, τζινιά. Και ακόμα ένα σετάκι έτσι πιο καλό, μιας που έχουμε και γάμους και αραβώνες τώρα τον Ιούλιο. Καλέ μου! Είναι ένα ωραίο, μπορείς να το βάλεις και έτσι πιο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι ένα ωραίο παντελονάκι μπλε.
ένα πουκαμισάκι λευκό, λινό και ένα ωραίο σακάκι μπέζ. Και αυτό έτσι ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό, φθινοπορεινό. Φυσικά ο Γιάννης μου έχει την τιμητική του, οπότε πήρε και άλλα δώρα. Εδώ έχουμε ένα set φορμίτσες καλοκαιρινής, έτσι μεγάλο-μεγάλο, έτσι ώστε να του κάνει και του χρόνου. Ο Γιάννης θέλει μόνο φόρμες να φοράει. Ναι. Και άλλο ένα. Και άλλο ένα. Βέβαια αυτό κάνει λίγο έτσι πιο παντελονάκι για καμιά βολτίτσα. Χρειάζονται. Αυτά λοιπόν από την ξεσκουμαλιασμένη Βιολέτα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα δώρα. Περιμένουμε και άλλα πακετάκια εν καιρό. Θα σας τα δείχνω. Μην ξεχνάτε να μπείτε κάτω στο κουτί της περιγραφής να δείτε για το Emily's Collection και θα σας πω περισσότερα σε δεύτερη φάση. Και τώρα πάω να πλύνω πιάτα για να φτιάξω ρούχα. Λοιπόν, σιδέρωσα τώρα ένα λινό πουκαμισάκι του Γιάννη, έτσι κοντομάνικο απλό, να είναι άνετος να παίζει, αλλά να είναι και περιποιημένος. Και να βάλει και αυτό το μαλακό παντελονάκι που το είχε πάρει η μάνα μου, πολύ ωραίο. Δεν το έχει βάλει όπως βλέπετε ακόμα, δείτε εδώ. Αυτό το έχει ξαναβάλει, το έχω πλύνει. Αυτό, εύχομαι να του αρέσει η ιδέα. Έχει και άποψη για όλα. Εδώ έχω του Νίκου μόλις σιδερώσει ένα ωραίο πουκαμισάκι, φλωράλ, έτσι, αέρινο, που θα το βάλει λογικά με καμιά βερμουδίτσα. Εύχομαι και εκείνου να του αρέσει η ιδέα μου. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Η ώρα είναι 7 παρα 10. Ξεκινήσαμε, είμαστε όλοι έτοιμοι. Ο μόνος που ήταν ο αντισυμβατικός της υπόθεσης, παντεύστε ποιος ήταν. Ο Νίκος δεν έβαλε αυτό που του είπα. Τι έβαλε, ωραίο μπλουζάκι. Έβαλε ένα τζιν, τι θες να βάλω, τα κουστούμια μου. Δεν πειράζει, εγώ το είπα για να είσαι λίγο πιο περιποιημένος. Δεν πειράζει, όλα καλά. Και πάλι ταιριάζουν. Να πάμε στη δεξίωση. Να πάμε να φάμε... Στο ανθρωπιστικό γκαλά. Γύρω. Γύρους. Όχι, έχει ποικιλίες, κρεάτων και τα λοιπά. Λοιπόν... Και... Μόνο μου τις μπουτώρες σου! Πονάω ρε! Που λες, πάμε τώρα να πάρουμε την τούρτα του Γιάννη. Δεν με πήρανε τηλέφωνο, να μου είχαν πει ότι θα με πάρουν τηλέφωνο. Έρχομαι να μην μας κάνουν καμία στραβή. Κούκλωσες. Γιάννη, καταπληκτική τούρτα! Γιάννη, δύο τούρτες έχει ο Γιάννης! Ελάτε! Έτοιμος! 1, 2, 3! Να ζήσεις Γιαννάκη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Βίσα αυτή πρώτα. Μπράβο! Πάμε αγγλικά! Στα αγγλικά! 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Giannis. Happy birthday to you. Μπράβο! Συγχαρητήρια. Άλλη ακούρτα στα Ρώσια. Συγχαρητήρια. Τέλειες τούρτες. Είσαι χαρούμενος. Γιατί κλαις. Θα σβήσει και την Αλεξάνδρα βέβαια. Και για την Αλεξάνδρα θα σβήσουμε. Για να ψήσει ξανά για την Αλεξάνδρα. Και για την Αλεξάνδρα παρακαλώ. Και τις δύο θα σβήσει η Αλεξάνδρα ρε. Ανέβα πάνω Αλεξάνδρα, ανέβα. Έλα να πούμε και της Αλεξάνδρας. Έλα. Να ζήσεις Αλεξάνδρα και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Σβήστε κεριά! Έλα σήκω! Δυνατά! Πιο πολύ, να! Πιο πολύ, μπράβο! Συγχαρητήρια!
Και τα δύο παιδάκια. Γεια σας και πάλι. Πίσω στην Τετάρτη βράδυ. Αυτά ήταν τα στιγμιότυπα λοιπόν από την ημέρα της Δευτέρας και το απόγευμα της Δευτέρας με το πάρτι γενεθλίων του Γιάννη μου. Τελικά θα μου πείτε τι έγινε με την τούρτα που μου είχες πει. Θα μου πείτε τώρα εσείς που έχετε δει και τα προηγούμενα βίντεο, μας είπες ότι παρήγγειλες τούρτα αμαξάρα. Και ο Γιάννης περίμενε τούρτα αμαξάρα. Και τούρτα και τούρτα και τούρτα και πήγα και παρήγγειλα την τούρτα. Πολλές μέρες πριν, από ένα ζαχαροπλαστείο, δεν θέλω να ονομάσω τώρα ποιο. Δεν έχει σημασία. Και είδατε που εγώ κάτι το υποψιάστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πάμε να πάρουμε την τούρτα. Και ο Νίκος μπαίνει να πάρει την τούρτα. Εγώ βλέπω ότι αργούσε ο Νίκος, μισή ώρα πριν τα γενέθλια. Έβλεπα ότι αργούσε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέει τι έγινε, μου λέει αυτό που είπες. Παθαίνω εγκεφαλικά. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Είχανε ξεχάσει να κάνουν την τούρτα του Γιάννη και όχι τίποτα άλλο. Του είχα τάξει και του είχα δείξει και όλα σε φωτογραφία την τούρτα που του είχα παραγγείλει. Και έπαθα πολλά εγκεφαλικά. Πολλά. Πολλά. Αλλά να είναι καλά οι άνθρωποι. Παρά το λάθος τους, εντάξει, ανθρώπινα είναι τα λάθη. Μας δώσανε δύο τούρτες αυτές που είδατε εντελώς δωρεάν για να κάνουμε τη δουλειά μας. Στενοχωρέθηκαν και αυτοί όπως και εμείς. Ευτυχώς ο Γιάννης το πήρε ψύχρεμα, δεν το περίμεναμε τίποτα. Και όλα πήγαν καλά, πεντανόστιμες, ολόφρεσκες, μία του Spider-Man, μία με μπάλα. Αυτά. Θέλετε τώρα να σας δείξω τα δωράκια που μας έφεραν στα γενέθλια? Και να μην θέλετε, εγώ θα σας τα δείξω, γιατί δεν μπορείτε να μου το πείτε. Τα παιχνίδια τα έχουν βάλει ήδη μπρος τα παιδιά, όμως έχουμε και μπόλικα ρουχαλάκια, θα σας τα δείξω τώρα. Μόλις τα άνοιξα. Με το καπέλο κάτι δεν πήγε πολύ καλά εκεί πίσω. Από παιχνίδια σας δείχνω τώρα ενδεικτικά ότι ο Αντώνης, ο κουμπάρος μας, του πήρε του Γιάννη αυτό το τζιπ με ένα τιμόνι και αυτό το τζιπ με ένα τρόλεϊ. Γιατί ξέρετε ότι έχει δυναμία στα τζιπ ο Γιάννης. Και εδώ ο Χριστόφορος και η Αλεξάνδρα ένα... δεν ξέρω πώς το έχει κάνει έτσι. Πάντως είναι ρομπότ αυτοκίνητο. Και εδώ του μπέμπι του πήρανε αυτά εδώ. Έχει τρελαθεί για τη χαρά του, του αρέσουν πάρα πολύ. Και ο Γιάννης και ο Μπέμπης είναι ευχαριστημένος. Εδώ έχουμε ένα συνολάκι από την Ιουλία και τον μπαμπά του Νίκου. Πάρα πολύ ωραίο για το Γιάννη που θα το φορέσει του χρόνου. Και πολύ καλή σκέψη γιατί έχουμε ήδη αρκετά ρουχαλάκια. Και εδώ έχουμε από τον ονό μας και την ονά μας. Ένα πολύ ωραίο συνολάκι του Γιάννη, τέλειο πραγματικά. Η φίλη μας η Εντέσσα φρόντισε και για τους δυο εδώ υπέροχα συνολάκια. Καλά, έχω τρελαθεί με αυτό, δεν το συζητάμε καν. Από τη γιαγιά του Νίκου και από τη μαμά του Νίκου για τον Μπάμπη. Φανταστικά και αυτά. Ειδικά αυτό το παντελόνι με έχει ξετρελάνει. Πολύ μόρτικο. Και από τη φίλη μας την Άσπα και τη Σοφία, αυτά εδώ τα όμορφα ρουχαλάκια για τον Μπέμπι και το Γιάννη. Μιλάμε, εντάξει, ονειρεμένα, φαντασμαγορικά, σοκ, τα έχω λατρέψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Αυτά λοιπόν όσο αφορά τα γενέθλια του Γιάννη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ο Γιάννης το κατευχαριστήθηκε φέτος, πραγματικά το κατευχαριστήθηκε και στο σχολείο και στο πάρτι του και στη θάλασσα, δηλαδή νομίζω ότι ήταν τα καλύτερά του γενέθλια μέχρι στιγμής και όχι άδικα. Τώρα είναι Τετάρτη, χθες που ήταν Τρίτη έκανα όλη μέρα δουλειές από το πρωί μέχρι το βράδυ, σήμερα πιο χαλαρά, αλλά έκανα πιο πολύ δουλειά. Ήρθε και ο Μιχάλης και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες εξού και το μακιγιάζ. Και γενικά πάντα κάτι υπάρχει.
Τώρα τα παιδάκια μου κοιμούνται. Ο μπέμπης είναι λίγο ανήσυχος με τα δοντάκια του. Έχει βγάλει τα δύο κάτω, τα μεσαία εδώ. Εδώ. Και είναι λίγο ανήσυχος. Εντάξει, τώρα θα προσπαθήσω να κάνω όσο περισσότερο μπορώ μέχρι να κοιμηθώ από άποψη εργασίας. Θέλω να σας θυμίσω να ρίξετε μια ματιά στο κουτί της περιγραφής, όπου θα βρείτε τα σχετικά links για το Emily's Collection, για τα Emily's Accessorize, που μπορείτε να βρείτε υπέροχα αξεσουάρ για τα μαλλιά, αλλά και τσάντες, πορτοφόλια, νεσεσέρ και πολλά ακόμα έρχονται. Οπότε ρίξτε τη ματιά σας στη σελίδα και ίσως κάτι σας κινήσει το ενδιαφέρον. Εύχομαι να τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε κάντε εγγραφούλα σε αυτό το κανάλι για να μας στηρίξετε και να είμαστε σε επαφή. Και θα τα πούμε φυσικά στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε ανυπομονώ και σας φιλώ.